καλησπέρα σας. Χαίρομαι ότι είσαστε συγκεντρωμένοι σήμερα τόσο πολύ εδώ. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις είμαστε λίγοι στα όρια. Ειλικρινά εύχομαι η νέα Περιφερειακή Αρχή να έχει μία δημιουργική πορεία και εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, όσο έχουμε υποχρέωση και να είναι πιο συνεργάσιμη με την κυβέρνηση από ό,τι ήμουν εγώ, υπάκουη δηλαδή, γενικά. Έτσι είναι, οι κύκλοι κλείνουν στην πολιτική. Για τα θέματα τα οποία θίξατε, σε αυτούς τους δύο μήνες θα έχουμε να πούμε πολλά. Νομίζω πιο απελευθερωμένος εγώ προσωπικά από πολλά θέματα και έχω υποχρέωση να τα πω και για το μέλλον. Μετά από μία πορεία πάνω από 25 χρόνια αυτοδιοικητική, εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι όσοι εκλεγήκατε να παραμείνετε εδώ και να αγωνιστείτε για το μέλλον της περιφέρειάς μας. Έχουμε αγωνιστεί για να την πάμε την Πελοπόννησο μπροστά και εύχομαι και ελπίζω να την πάνε πιο μπροστά οι επιγενόμενοι, γιατί αισθάνομαι ότι προσβάλλομαι όταν λένε κάποιοι θα την πάνε μπροστά και μάλιστα με τους συνεργάτες μου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου. Εμείς θεωρούμε το θέμα κλειστό. Το τι θα γίνει από 1η Ιανουαρίου νομίζω είναι θέμα του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου να αποφασίσει για τα περιβαλλοντικά, αν μπορεί να επιστρέψει στο θέμα αυτό και να ξαναζητηθεί. Υπάρχουν νέα δεδομένα, προφανώς και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ο ανυπάκουος δεν θα είναι εδώ για αυτό το θέμα, επομένως ο δρόμος είναι ανοιχτός. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που μου είπε ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, πολύ χάρηκα για την νίκη σου, το λέω και δημόσια. Νομίζω ότι βοηθάει γενικότερα στην αυτοδιοίκηση και στην εικόνα της, όπως χάρηκα και για την νίκη, ιδιαίτερα του ξεχωρίζω, του Δημάρχου Ναυπλίου, του κ. Ορφανού, μετά τα περιτώματα και την ιστορία αυτή. Λοιπόν, έχω και μία τάση να εξωτερικεύω και τις σκέψεις μου. Λοιπόν, τον Πρόεδρο, να ξέρετε, είναι ένα από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους που έχω εδώ, πολιτισμένους ανθρώπους, είναι το στυλ του Δημάρχου που μου αρέσει γενικά. Λοιπόν, νομίζω, να δούμε, αν τον βοηθήσετε όμως όλοι στη θητεία του, τον Ιδρώτα που έχει χύσει εδώ πέρα ως Πρόεδρος και να τον αποζημιώσετε. Αλλά να τα πούμε αυτά μεθαύριο. Εγώ έζησα δραματικές στιγμές το 2016. Κοιτάξτε, με τις πλημμύρες, το κεντρικό κράτος δεν φταίει ποτέ, να ξέρετε. Ούτε γενικός γραμματέας, ούτε υπουργός δεν θα καταδικαστεί ποτέ. Όποιον πιάσουνε, το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Αυτό είναι η Ελλάδα, δηλαδή οι δύο αυτοφοράκηδες. Δεν έχει σημασία ότι εγώ αθωώθηκα δις από τα δικαστήρια, αλλά κατηγορήθηκα, θα σας πω από ποιον μεθαύριο, θα έχει ενδιαφέρον. Το 2016, ποιος περιφερόταν στην πόλη, δεν είναι ο σας κύριε Νικολάκου, και έλεγε ποιος φταίει. Εντάξει. Και εγώ πού έβρισκα δυνατότητα για να ανταποκριθώ και να απαντήσω. Λοιπόν, τα πω μεθαύριο όμως αυτά. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να ξέρετε, εγώ προσωπικά, μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις που δέχτηκα ήταν η πλειοψηφία να δώσει θετική ψήφο σε αιτήματα τα οποία ερχόταν εδώ πέρα, ώστε να γίνεται ευκολότερο το πέρασμα από την αποκεντρωμένη. Και δεν δώσαμε ποτέ ως πλειοψηφία. Λέγαμε πάντα, τι λέει η τοπική κοινωνία, πάντα. Και έτσι ψηφίζαμε. Ήταν ένα θέμα ανυπακοής αυτό, είναι αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι κάναμε το καθήκον μας ως πλειοψηφία, ως ομάδα.
Τι λέει η τοπική κοινωνία, είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία. Πράγματι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων δεν έχουν απορροφηθεί. Η κύρια αιτία είναι ότι απαιτούνται ήδη οι πόροι ή οι τόκοι σε επίπεδο τραπεζών φτάνουν το 9% για τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαγορευτικό αυτό. Δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, τα παρακολουθούμε κάθε 3 μήνες για την περιοχή μας και αυτό είναι η αλήθεια. Επίσης υπόθηκε μία αλήθεια προηγουμένως, την οποία θέλω να τονίσω κι εγώ, είναι το τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για απορροφητικότητα. Δεν ξέρω ποιος σύμβουλος μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι το μείζον η απορροφητικότητα. Μιλάμε συνεχώς για απορροφητικότητα και δαπάνες. Τα πήραμε τα λεφτά. Τι κάναμε με αυτά τα χρήματα, τι έργα προτάξαμε και ποιες ανάγκες ζήσαμε, γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Είχα εισηγηθεί στην ΕΝΑΕ, αν θέλετε μην μιλάτε, να γίνει μία μελέτη. Πόσο συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά περιφέρεια η κατανάλωση όλων αυτών των δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν τρέξει 5 προγράμματα μέχρι τώρα. Είναι βέβαιο ότι δεν καλύφθηκαν ανάγκες σε πολύ σημαντικό βαθμό και πολλά χρήματα πηγαίνουν στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό είναι, αποτελεί μια πραγματικότητα. Σήμερα κάναμε μια κουβέντα με τους τεχνικούς συμβούλους οι οποίοι θα αναλάβουν το θέμα των ΟΧΕ, όπου είπαμε πραγματικά αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να μιλάμε για ανάγκες. Διαφορετικά πολλά χρήματα πάνε στην ψηφοθυρία, στην διαιώνιση της παρουσίας των επικεφαλής και δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα. Δεν καλύπτουν ανάγκες, δεν βελτιώνουν τη ζωή, δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Το να φτιάχνεις ας πούμε μία πλατεία σε μία πόλη η οποία έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν αναφέρομαι σε κάποια συγκεκριμένη για να μην παραξηγηθώ, καταλαβαίνετε ότι δεν υπακούει σε κανένα κανόνα κόστους ωφέλους. Νομίζω προφανώς όλοι οι συνάδελφοι μίλησαν για καλή επιτυχία. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε και κάποιες εντάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε ένα περίεργο, ένα δύσκολο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου δεν υπήρχε πλειοψηφία. Το καταλαβαίνετε. Και έπρεπε να φτάνουμε σε συγκλήσεις. Και φτάσαμε σε πολλές συγκλήσεις και σε σημαντικές. Σηκώθηκαν και οι τόνοι καμιά φορά. Εγώ, συνάδελφοι, στενοχωρήθηκα για το εξής. Ότι με τον επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας, τις αντιπαραθέσεις τις έκανα εγώ στην προεκλογική περίοδο. Το είδατε. Εμένα βάζανε τι έλεγα το 2021 και έκανα αντιπαράθεση. Λέω εδώ πέρα σε ποιο καθεστώς ζούμε ακριβώς. Έλεγα τα είπα αυτά ή δεν τα είπα. Είναι φοβερό αυτό να βάζουν τον Περιφερειάρχη τον νυν, αποκλεισμένος και ο νυν Περιφερειάρχης. Μην νομίζετε ότι εγώ έχω πρόσβαση. Θα σας πω τραγικά πράγματα, εντάξει. Έβλεπα λοιπόν, μου λέει, Ελλάδα, σε είδα στην τηλεόραση θες. Εμένα, ναι λέει, βριζόσουνα με τον τάδε. Πότε λέω, έχουμε καιρό αυτή τη συνήθεια. Έτσι τόσο καλά και τόσο ωραία. Κάποιος άλλος έπρεπε να κάνει την αντιπαράθεση. Δεν πρέπει να την κάνω εγώ, δεν αφίσταμαι από αυτά τα οποία λέω. Αλλά δεν είναι δουλειές αυτές. Λοιπόν, θέλω και οι εντάσεις χρειάζονται. Θέλω να πω το εξής. Να ξέρετε ότι η αποχή μπορεί να είναι και πολιτική πράξη. Η αποχή μπορεί να είναι και πολιτική πράξη. Και όταν αυτοί οι οποίοι απέχουν πολιτικά επιστρέφουν, μάλλον δεν πάνε στα συστημικά κόμματα, πάνε αλλού. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Κατά δε τη δική μου πολιτική εκτίμηση, το 2024 θα είναι μια χρονιά ευρύτατης κινητικότητας σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όσον αφορά στα άλλα, εγώ ειλικρινά ενοχλούμαι με το γεγονός ότι υποχωρεί η πολιτική στη λήψη αποφάσεων και οι επιχειρηματίες έχουν όλο και
συνεχώς μεγαλύτερο ρόλο στα θέματα των αποφάσεων για την κοινωνία. Ελέγχουν κανάλια, ελέγχουν διαδρομές. Ξέρουμε τις προσπάθειες που έγιναν επί Σιμίτη για τον έλεγχο. Ξέρουμε για τα διαπλεκόμενα του Καραμανλή. Τα θυμόσαστε εκεί, ξεχνάω την ταβέρνα πώς τη λέγανε. Όπου, του Μπαϊρακτάριου που δεν προχώρησε τίποτα και μετά και μετά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, ο επιχειρηματίας να έχει και ένα κανάλι και να παρεμβαίνει στην πολιτική μας ζωή, αυτά είναι πράγματα που δεν προϊονίζονται θετικές εξελίξεις για τον τόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέγονται για να μειώσουμε την επιτυχία κανενός. Αλλά αυτόν τον τόπο πρέπει να τον διοικούν οι πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι εκλέγονται. Αυτοί πρέπει να κατευθύνουν την πολιτική ζωή και της χώρας και της περιφέρειας και του Δήμου. Διαφορετικά περνάμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι θετικές, πιστεύω, για τον τόπο, όπως δεν ήταν σε κανέναν τόπο. Το να έχεις χρήματα και να έχεις μέσα πληροφόρησης, κάθε επιχειρηματίας που ανεβαίνει ψηλά, αναζητά και ένα κανάλι. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε τι βήματα μπορεί να γίνουν από εκεί και πέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ανεξαρτησία. Εγώ εύχομαι, ελπίζω και θα γίνει, να είναι ανυπάκουοι οι δήμαρχοι, ανυπάκουοι οι περιφερειάρχες, κάπου όπου μπορούν και όπου επιβάλλει η συνείδησή τους, να είναι ανυπάκουοι. Για το δεύτερο θέμα αυτό που... Για το θέμα να αναβληθεί, έρχεται νέα περιφερειακή αρχή να το διαχειριστεί το θέμα. Νομίζω είναι ισχυρά τα επιχειρήματα τα οποία κατατέθηκαν εδώ και εγώ παρακαλώ πάρα πολύ και το νέο ΕΣΠΑ να υπηρετήσουμε ανάγκες, πραγματικές ανάγκες. Δεν ενδιαφέρει η απορροφητικότητα τόσο, ούτε οι δαπάνες. Τελειώσαμε, λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα λεφτά. Ναι, αλλά πού? Αυτά που είπε, δεν ξέρω ποιος ήταν ο αγορητής ο προηγούμενος, είναι σωστά, έχει δίκιο. Πού πήγαν τα χρήματα τελικά? Λοιπόν, μη λέμε πολλά τώρα. Όταν ήρθα εκεί πέρα τα είπαμε αυτά. Εντάξει, και κάνετε ό,τι του κεφαλιού σας. Τέσσερα χρόνια υποφέρω από την κορυφία. Τέσσερα χρόνια. Ήρθα και σας είπα αυτά, για να μην πω δεν θα υπογράψετε τίποτα. Και πάτε στα σπίτια σας. Ήρθα και σας τα είπα. Και κυρίως εσένα, Χάρη. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν σημαίνει ο καθένας που κάνει ένσταση κολλάει τα έργα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να δικαιωθεί στο δικαστήριο και να του δώσουμε το κέρδος το οποίο έχασε. Ό,τι μας πούν αύριο να γίνει αυτό. Έτσι είναι με την Κορυνθία. Τα προβλήματα που είχα από όλους τους νομούς για την Κορυνθία ήταν πολλαπλάσια. Και εκεί να γίνει κανένα εργάκι, να αποστάρουμε μπροστά στο έργο που δεν έχουμε καμία σχέση και να λέμε να τη φτιάξαμε εμείς. Όχι να τη φτιάξαμε εμείς, να τη έφτιαξα εγώ, που είχε για μένα. Γιατί είχαμε και τέτοια. Λοιπόν, κάναμε μία προσπάθεια μαζέματος του τεχνικού προγράμματος. Ασχολήθηκα και εγώ αρκετές ώρες. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν μετέχω στην επόμενη περίοδο, τα παρατάω όλα και πάω και κοιμάμαι. Εγώ δεν έχασα εκλογές. Το ξέρετε, έτσι. Γιατί κυκλοφορώ στους δρόμους και με συλληπούνται. Ναι, δεν το ξέρετε αυτό. Εγώ δεν έχασα καμία εκλογή. Εγώ πήγα το 22 και είπα δεν αντέχω άλλο. Βρέστε κάποιον να βάλετε επικεφαλής. Αυτό είπα. Και τους ρώτησα στη συνέχεια αυτόν που είχατε επικεφαλής 2 χρόνια και με ξεκάρφωνε. Γιατί τον φάγατε αυτόν? Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι μελέτες. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν βγαίνει σχεδόν ολοκληρωμένη μελέτη. Κανένα έργο του ΕΣΠΑ δεν έχει πάει με ολοκληρωμένη μελέτη. Και αρχίζει η τριβή μεταξύ διαχειριστικής αρχής και διεύθυνσης τεχνικών έργων. Ποιος φταίει? Και όταν αναθέτουμε μελέτες σε αναπτυξιακές, κανένας τεχνικός υπάλληλος δεν σκύβει επάνω για να ελέξει, έστω και αν είναι στην Επιτροπή Παραλαβής. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι οι παρατάσεις. Το έχω πει επανειλημμένως και στον κύριο Λαμπρόπουλο, κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Εγώ
Νομίζω και όσοι είστε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να είσαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διαχείρισης. Αυτό το οποίο γίνεται είναι απαράδεκτο. Προσέξτε. Μελέτη, συγγνώμη, παράταση για ΚΑΠ δεν επιτρέπεται. Γιατί ο ΚΑΠ έχει χρήματα. Παράταση για το 20% δεν επιτρέπεται. Γιατί έχει χρήματα. Τώρα, μπορεί να έχουμε καθυστέρηση όταν βάζουμε στο τεχνικό πρόγραμμα κάτι και δεν έχει μελέτες. Και κάνουμε 4-5 χρόνια να κάνουμε τις μελέτες. Αυτό λιμνάζει. Το καταλαβαίνετε. Στο ΕΣΠΑ δεν επιτρέπεται παράταση αφού τα χρήματα είναι εδώ. Έχουμε παρατάσεις στους ΚΑΠ. Προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Πού οφείλεται αυτό. Έρχονται και παίρνουν πολύ περισσότερα έργα από όσα μπορούν να βγάλουν. Και αρχίζουν και τις συνεννοήσεις και εγώ κοίταγα και τα ημερολόγια. Ξέρετε να λέει το ημερολόγιο καλοκαιρία και να σου λέει καταιγίδες και βροχές και να το υπογράφει ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων. Από κάτω. Ουρά! Και οι επιβλέποντες. Γιατί κύριε, έχουμε χρήματα στους ΚΑΠ. Έχουμε χρήματα στο ΕΣΠΑ. Πού δεν έχουμε χρήματα και δικαιολογούνται οι παρατάσεις. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μας χρωστάνε 15-17 εκατομμύρια. Και δεν είναι θέμα ούτε κύριε του Σκάλκου, ούτε του Παπαθανάση, είναι θέμα του Γενικού Λογιστήριου του κράτους. Εδώ έχουμε σοβαρά προβλήματα με τον Τρίτσι. Κάποια από τα έργα τα οποία έχουμε υποβάλει, στα πλαίσια των 30 εκατομμυρίων που μας είχαν εγκριθεί, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Άρα λοιπόν η παρατάση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο εμπλέκονται οι υπηρεσίες. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να τρέξει το έργο, καταλαβαίνω, μας πιέζει ο κόσμος και οι ψήφοι και το ένα και το άλλο, άντε δώσε μια παράταση. Και εδώ, τι κάνουμε όμως, τεινάζουμε με τις παρατάσεις, οι παρατάσεις δικαιολογούνται μόνο αν δεν έχουμε λεφτά. Αν έχουμε χρήματα, με τις παρατάσεις τεινάζουμε το διαγωνισμό στον αέρα. Διότι έρχεται η υπηρεσία πάντα και λέει, και βγάλουν την ψυχή του Λαμπρόπουλου. Ακούσε τι λέει η υπηρεσία. Φταίμε εμείς για την παράταση. Αυτό όμως σημαίνει επιπλέον χρήματα στον εργολάβο. Σημαίνει πρόβλημα με το δημόσιο χρήμα. Σημαίνει να τεινάζεις το διαγωνισμό στον αέρα. Και σημαίνει ότι δεν αφήνεις να ανανεωθεί ο εργολαβικός κόσμος. Οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν ένα πακέτο έργο που δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί δεν έχουν τα μέσα. Γι' αυτό παραβλέπετε τον ίδιο εργολάβο 30 χρόνια. Προφανώς, όταν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, σήμερα τι συζητάτε. Συζητάτε ένα τεχνικό πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Φέξε μου και γλίστρισα. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των ΚΑΠ, ούτε 10. Προσοχή. Έχουμε άλλα δύο τεχνικά προγράμματα. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το πρόγραμμα του ΠΕΠ. Αυτά όμως αποτελούν προνόμιο του Περιφερειάρχη. Είναι τεχνικά προγράμματα που τα αποφασίζει μόνος του και τα προωθεί κατά τη γνωστή διαδικασία. Αυτά είναι μεγάλα τεχνικά προγράμματα. Και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι μεσαίο. Το ΕΣΠΑ είναι το μεγάλο πρόβλημα που με τη μόχλευση μπορεί να φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι επί των ημερών μου και πριν έτσι γινότανε. Από τότε που έχει υπάρξει η περιφερειακή αυτοδίκηση. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει από τον Περιφερειάρχη αντίσταση όσον αφορά στα έργα, μπορεί υπερκείμενες δυνάμεις, αν είναι και συνεργαζόμενος ο Περιφερειάρχης, να περνάνε τα έργα τα οποία θέλουν, σε όλα τα επίπεδα. Ο δικός μας, ο δικός σου και ούτω καθεξής. Δεν μετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Νομίζω. Τώρα μπορεί να προσθεθεί για κάτι άλλο, αλλά προσέξτε, τι είναι ο Κάβουρας και τι είναι το ζουμί του. Αυτό είναι το μικρό τεχνικό μας πρόγραμμα. Τα μεγάλα τεχνικά προγράμματα δεν έρχονται εδώ. Παρατάσεις δεν δικαιολογούνται για χρήματα που υπάρχουν και να γυμνάζουν τα χρήματα, να μην πέφτουν στην αγορά, να μην κινείται η αγορά και εξήγησα τους λόγους. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ χρήσιμη,
Οι νέοι, όσοι αναλάβουν τα καθήκοντά τους από 1η Γενάρα, νομίζω με τον Χρήστο έχουμε συνοηθεί από τώρα, ποτέ να μην δεχόσαστε παρατάσεις ή στην Οικονομική Επιτροπή για ΚΑΠ και για 20% και για ΕΣΠΑ. Εκεί που υπάρχουν χρήματα. Και να λέει και η υπηρεσία, έχει δίκιο ο εργολάβος. Κατά τις υπηρεσίες και τις 6, πάντα έχουν δίκιο οι εργολάβοι. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Πάντα δεν υπάρχει κανένας από αυτούς για να κάνει μια κόντρα σε κάτι. Γιατί? Γιατί έχουμε μελέτες οι οποίες είναι ανεπαρκέστατες, δεν είναι μελετημένες και για όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρώ μη μακρύνετε πολύ την κουβέντα, ούτε 10 εκατομμύρια δεν είναι. Εγώ σας είπα με όλη την αλήθεια, είπα όλη την αλήθεια για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και είναι μια αλήθεια για όλο το ελληνικό δημόσιο. Έτσι σέρνεται στον τομέα της παραγωγής των έργων όλο το δημόσιο. Και έτσι ναρκοθετούμε και τους διαγωνισμούς. Όταν πάρεις 10 παρατάσεις, πάει ο διαγωνισμός. Τον έχεις τυνάξει στον αέρα.